Σε κλίμα κατάνοιξης και παρουσία χιλιάδων πιστών από κάθε γωνιά της γης τελέστηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου η λειτουργία της Αναστάσεως στον Πανάγιο Τάφο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Στον πανίερο ναό της Αναστάσεως τα μέτρα ασφαλείας που είχαν επιβάλει φέτος οι Ισραηλινές αρχές ήταν δρακόντια, ενώ ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τερλούσε την αφή του Αγίου Φωτός που μετέδωσε ζωντανά η Κρήτη TV. Μόλις ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος ο Τρίτος εξήλθε του Πανάγιου Τάφου 10 λεπτά πριν τις 3 το μεσημέρι, με τις 33 λαμπάδες που είχαν ανάψει από το Άγιο Φως, οι προσκυνητές ξέσπασαν σε ζητοκραυγές και χειροκροτήματα υπό τον χαρμόσυνο ήχο από τις καμπάνες του Ναού της Αναστάσεως. Το Άγιο Φως μεταφέρεται από το Ισραήλ σε κάθε ορθόδοξη γωνιά του πλανήτη για να μεταδοθεί το μεγάλο θαύμα του χριστιανισμού, αυτό της Ανάστασης του Κυρίου. Στα Ιεροσόλυμα από ελληνικής πλευράς βρέθηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης, ο οποίος παρέλαβε το Άγιο Φως από το Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Το Άγιο Φως έφτασε στην Ελλάδα μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ η μεταλαμπάδευσή του θα γίνει αεροπορικός σε όλη την ελληνική επικράτεια.